ξέρετε αυτό, πώς θα το κάνουμε, είναι ελκυστικό. Πάμε στον Περιφερειάρχη, στον Αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, τον κύριο Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Κύριε Σπυρόπουλε, τώρα μιλούσαμε βεβαίως με τον πρόεδρο της Αερολέσκης. Με γελούσαν και τα αυτιά του, αν θα μπορούσαμε να τον δούμε πραγματικά. Ακουγόταν χαρούμενος άνθρωπος και πολύ αισιόδοξος. Χαίρομαι γιατί είναι ένας άνθρωπος της προσφοράς. Και αλήθεια σας λέω ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, εγώ είμαι περήφανος που είναι ΣΕΡΕΙ, διότι υπηρετούν πραγματικά τον τόπο. Και πραγματικά εθελοντές και το λέει και η ψυχούλα τους. Μιλούσαμε λοιπόν για αυτό το έργο, το οποίο ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και ο κύριος Καραμαλής. Απλά δεν ήξερα να μας πει το κόστος, γιατί λέει αυτό θα ανατεθεί σε εσάς και εσείς θα το φτιάξετε. Επομένως, εσείς ξέρετε, λέει τώρα, λεπτομέρειες και όλα αυτά. Να τα πούμε λίγο αυτά, σας παρακαλώ. Επειδή πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η Αερολέσκη βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο Σερών. Ναι. Αρκετοί δεν το γνωρίζουν. Έχει το όνομα του ήρωά μας, Εμμανουήλ Παπά. Αυτό να το βάλετε, να το θέσετε σοβαρά υπόψη, ότι η Αερολέσκη λέγεται Εμμανουήλ Παπάς και ότι απλώς όποιος προσγειώνεται εκεί θα προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Εμμανουήλ Παπά, στην Αερολέσκη. Ναι. Αυτό ανήκει στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, γιατί όλα αυτά είναι επίσημα και στην διάθεση οποιοδήποτε, είναι 300.000 ευρώ. Ωραία. 300.000 ευρώ λοιπόν και με αυτά τα χρήματα τι θα κάνουμε εμείς? Να ξέρετε καταρχήν να πω κάτι, ότι η Αερολέσκη Σερών από το 2018 είναι η κρατική οργάνωση που είναι εγγεγραμμένη στα μικρόαερα. Ναι, 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 μας το είπε ο πρόεδρος αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, για να γνωρίζουν οι ΣΕΡΕΙ και οι ΣΕΡΕΙ, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να επιτηρούμε τις φωτιές, τα δάση, όταν έχουμε διάφορες πλημμύρες ή οτιδήποτε όπως άλλο. Όπως τώρα με τις πλημμύρες που βοήθησαν. Ωραία. Ή να ζητούμε κάποιο συμπατριώτη μας κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εθελοντική ομάδα προσφοράς. Έχουμε 20 πιλότους. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ είμαι από αυτούς που τους αρέσει αυτό το ας πούμε άθλημα. Γιατί στην ουσία εκεί όλοι είναι εθελοντές προσφοράς, δεν είναι αθλητές. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει καινούριος, θα βελτιωθεί η δυνατότητα που έχουμε στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης. Πολύ ωραία. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας έλεγε ο πρόεδρος τώρα ότι έχουμε και επισκέπτες που παθαίναν λάστιχο επειδή ήταν χωμάτινο και έχουμε θέμα. Πριν 1,5 χρόνο είχαμε μια αποστολή από τη Γαλλία, είχα την τύχη να τους υποδεχτώ μαζί με τους ανθρώπους της Αερολέσκης. Και πραγματικά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, με αυτή την επένδυση που θα γίνει, θα έχουμε πολλές επισκέψεις, οπότε θα έχετε πολλά ρεπορτάζ να κάνετε και να δείξετε. Μακάρι, γιατί αν αυτοί όλοι κάνουν έστω και μία βόλτα στο νομό Σερών, νομίζω ότι είναι πολύτιμο και κερδοφόρο. Δηλαδή, πραγματικά θα γνωρίσουν τον νομό Σερών, θα γνωρίσουν τις αίρες, θα αφήσουν τον οβολό τους στη σεραϊκή αγορά, στα καταστήματα. Είναι πολλά τα ωφέλη και βεβαίως το όνομα Σέρες δεν θα είναι άγνωστο. Κάτι ακριβό. Έχει το κόστος περίπου ενός αυτοκινήτου. Για να καταλάβουν, όσον αφορά, είναι διάθεση προσφοράς αν υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Ωραία. Είναι κάτι εύκολο. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι εκεί, έχουν ένα εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο και πραγματικά να τους επισκεφτείτε. Σας καλώ, είναι μια ομάδα που αξίζει να τη βοηθήσουμε και πραγματικά αυτή τη στιγμή, γιατί βραβεύτηκαν και το 2012, να ξέρετε, η Αερολέσκη Σερών βραβεύτηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια επιβράβευση για αυτούς και μια προοπτική για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Μου είπατε 300.000 με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του έργου που θα γίνει. Ευθύς αμέσως, ξεκινούν όλα. Ευθύς αμέσως και σημαίνει ότι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τέλος της χρονιάς, πώς το πάμε τώρα αυτό? Δύσκολο ήταν οι εγκρίσεις, οι χρηματοδοτήσεις, θα παίρνουμε στη διαδικασία. Όλα θα γίνουν στον χρόνο που πρέπει. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν αλλαγές στα δημόσια έργα. Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι με το καινούργιο νομοσχέδιο, και έτσι είναι και πιστεύω, θα συντηρηθούν οι χρόνοι, θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, γιατί η προηγούμενη νομοθεσία μας οδηγούσε σε αδιέξοδο. Πολύ ωραία. Εντάξει, οπότε να και το θετικό της ημέρας. Τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, κλείνοντας, εσείς αύριο θα κάνετε την συνηθισμένη σύσκεψη της Δευτέρας. Δεν έγινε σήμερα, ναι, έτσι δεν είναι? Από Δευτέρα, ναι. Αύριο θα γίνει. Δεν είναι μια συνηθισμένη, είναι μια πολύ καλή σύσκεψη με όλους τους φορείς του νομού. Ναι, εννοώ η καθιερωμένη κάθε Δευτέρα σύσκεψη που γινόταν στην Αντιπεριφέρεια για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πρώτη φορά, 1,5 μήνα θα γίνει Τρίτη. Ναι. Όπου πήγουν τα πράγματα. Ευχηστώ την προσοχή σε όλους τους ΣΕΡΕΙς και τους ΣΕΡΕΙους. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ας κρατήσουμε τα κρεβάτια στο νοσοκομείο Σερών στο χαμηλό αριθμό που είναι 10. Πήγαμε 16 σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε, αφήστε τα. Δεν έχω την πληροφόρηση. Ναι, ναι. Μας το είπε μόλις πριν ο κύριος Καλλινικίδης. Από 10 ασθενείς έχουμε 16. Ευτυχώς στον απλό COVID και όχι σε ΜΕΤ. Βέβαια, είχαμε έναν θάνατο. Μια συμπολίτησά μας δεν τα κατάφερε.
Γιατί κάθε απόγευμα από την πληροφόρηση χθες που ήταν 11 κρεβάτια και μεθ 0. Ναι, ναι. Και σήμερα μεθ 0, αλλά έχουμε 16 και βεβαίως κλειστά σχολεία, κάποια σχολεία και κάποια τμήματα και αυτό αρχίζει και μας ανησυχεί, είναι αλήθεια. Είναι στην Αλυστράτη, είχαμε κάποιες περιπτώσεις. Αλυστράτη, Νιγρήτα, Μαυροθάλασσα, κλείνουμε. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ προσεκτική. Πάρα πολύ προσεκτική, γιατί από εμάς εξαρτάται να το κρατήσουμε χαμηλά και ανοιχτή την αγορά μας και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους και πολύ εύκολα να κλείσουν όλα. Κύριε Σπυρόπουλε, μια έκκληση. Αν μπορείτε και εσείς, επικοινωνήστε με τους ελεγκτικούς φορείς, όποιοι και αν είναι αυτοί, να, έτσι με λίγο μεγαλύτερη σπουδή, διότι έχουμε χαλαρώσει πραγματικά αρκετά όλοι εμείς. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε κορονοϊό. Λοιπόν, λίγα περισσότερα πρόστιμα για να υπάρχει ο φόβος, γιατί όπως βλέπετε τα νούμερα τα αρχίζουμε σιγά σιγά και τα χάνουμε. Δηλαδή το 14-15 από το 2-3 μας ανησυχεί. Φοβόμαστε. Όμως ότι το 2-3 είναι όταν υπήρχαν 500 και 600 ανά την επικράτεια και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.700 στην επικράτεια. Όπως βλέπετε, οι σέρες δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν πρέπει να έρθει εδώ. Πρέπει να το. Να περιφρουρήσουμε τον τόπο μας. Ποιος δεν εμάς όμως εξαρτάται. Έχουμε πληρώσει ακριβό τίμημα, τουλάχιστον εμείς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Κανένας οπτικός μηχανισμός δεν μπορεί να μπει με στο σπίτι σας. Καταλαβαίνετε. Όχι στο σπίτι μου, στο παγκάκι όμως που κάθομαι και ρεμβάζω και καπνίζω και πίνω τον καφέ μου, μπορεί να με σηκώσει, ας πούμε, εμένα που την έχω δει χαλαρά και θέλω να αλλιαστώ ως. Άντε να μην πω τώρα. Όχι, είμαστε σοβαροί και να μην καταρρώσουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.